συγκλήσεις κάποια ευαίσθητη χορδή, νομίζω ότι άνετα θα με δεις νευριασμένη και θυμωμένη και όχι, δεν ξέρω αν θα γίνω. Κατεβάζει ρολά, νομίζω. Νομίζω κατεβάζω ρολά. Αυτό είναι όμως ανθρώπινο. Το κάνουμε όλοι. Το κάνουμε. Απλά δεν μπορώ να σε φανταστώ έτσι. Δηλαδή και τώρα που σε κοιτάζω, ξέρεις τι χαζεύω τόση ώρα. Τα ωραία σου λακάκια. Σαν τα παιδάκια όταν μιλάει. Σε ευχαριστώ. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι που σε γνωρίζω από κοντά. Και εγώ. Λοιπόν, πείτε μου λίγο γιατί πιστεύετε ότι αυτοί οι ρόλοι που υποδίεστε έχουν γίνει τόσο αγαπητοί στον κόσμο. Ή το Ζουζουνο ζεύγαρο. Ναι, μάλιστα κάποια στιγμή συζητάγαμε πώς βγήκε αυτό με το Ζουζουνέλης και αν ήταν γραμμένο στο κείμενο, αν ήταν κάπως αλλιώς και εμείς καμιά φορά πάνω σε έναν αυτοσχεδιασμό ή πάνω στο γύρισμα μπορεί να το είπαμε και να κρατήθηκε. Αυτό το έχει ξεχαστεί μέσα στην ιστορία της σειράς. Αλλά έχει γράψει. Αλλά έγραψε αυτό το Ζουζουνέλης. Ναι. Μάλιστα χθες, το Σάββατο, επειδή είμαι στη Θεσσαλονίκη με παραστάσει με το Μάμα Μία και περνούσα από ένα φανάρι. Ήταν ένα πολύ αστείο περιστατικό. Καθόμουν στο φανάρι και περίμενα και δεν είχε κόσμο. Ήταν δύο-τρεις άλλοι και εμφανίζονται άλλοι δύο, οι οποίοι μιλάγαν δυνατά. Και ήταν κλασικοί Θεσσαλονικοί και λέγανε: ρε φίλε, τι θα γίνει, θα κάνουμε αυτό και πού θα πάμε μετά. Και ξαφνικά εκεί που μιλάνε, τους άκουγες από πίσω. Λες: ρε σε βλάκα, αυτός ο Ζουζουνέλος δεν είναι. Εγώ το μεταξύ, δεν έχω γυρίσει. Το κάνεις πολύ ωραία. Βλάκα. Σου Ζουζουνέλος, χάζος, είσαι ελιά. Στην τηλεόραση πώς να είναι εδώ, ρε. Αλλά αυτοί νόμιζαν ότι εγώ δεν τους άκουγα. Αλλά είναι εκεί κόσμο. Εγώ είμαι έτοιμος να κλάψω από εκεί. Ναι, ρε, ο Ζουζουνέλος είναι ελιά. Τι λέτε, ρε, πρέπει να δούμε. Ρώτα τον, ρε. Μέχρι να γίνει όλο αυτό έχει περάσει το φανάρι. Μέχρι να φτάσω στο θέατρο, έκλαιγα μόνος μου. Αυτό με το Ζουζουνέλο. Τρελάθηκα. Νομίζω με έναν τρόπο γράψανε οι χαρακτήρες, έχει γράψει όλη η σειρά. Έγινε σταδιακά. Χτίστηκε. Χτίστηκε όλο αυτό. Και χτίστηκε και με όλη την ομάδα των ηθοποιών.